Σύνταγμα και Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκονται οι συνάδελφοι Ελένη Ατρού και η Μαρία Κούσουλα. Τώρα είναι ζήτημα λεπτών, έτσι. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8. Και όπου να είναι, θα δει τι πόρτε αυτέ να ανοίγουν, σαν να είναι ο παράδεισο για αυτά τα παιδιά τώρα. Ακριβώ. Έχουν στηθεί εκεί από τι 4 το πρωί, όπω μα έλεγε η Ελένη νωρίτερα, και η ουρά από ό,τι βλέπουμε έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ήδη. Και έχουν έρθει οι άνδρε τη ασφάλεια, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα. Η ουρά έχει μεγαλώσει πολύ. Περισσότερα από 100 άτομα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν αυτοί οι μάντε για να κρατήσουν, για να τηρηθεί μια σειρά προτεραιότητα. Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Μέχρι πίσω υπάρχει αρκετό κόσμο. Βέβαια. Είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε. Ένα λεπτό. Είναι 15 και 20 άτομα θα σταματάνε. 20 θα μπαίνουν μέσα, θα σταματάμε λίγο μετά, θα ξαναμπαίνουν άλλοι 20. Ωραία. Θα συνεργαστούμε τόσο για λόγους ασφαλείας, λέει ο άνθρωπος. Φοβούνται. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, να σας πω ότι εδώ παίρνουν με τα κινητά πάρα πολύ από όσους περιμένουν από τα ξημερώματα. Γιατί μιλάνε με συγγενείς, με φίλους, με την οικογένεια. Κυρίως όσοι περιμένουν για κινητά. Κάνουν και πλάκα με την τηλεόραση. Και τους δίνουν και παραγγελίες. Βλέπουμε μπροστά στην τηλεόραση. Θέλουμε να μας πάρεις αυτό. Υπάρχουν χαμόγελα ικανοποίησης. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, αν θα το κάνουν πράξη. Αυτό. Τους ρώτησα όσους είναι μπροστά και περιμένουν πώς πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν να πάρουν, να βρουν το αντικείμενο που θέλουν. Μου είπαν ότι ήδη από χθες έκαναν διερευνητικές. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, να μιλήσω με την κοπέλα. Συγγνώμη λίγο, ότι χρειάζεται ένα λεπτό. Είναι η πρώτη σε είδα πριν να μιλάς στο κινητό. Με ποιο μίλαγες? Με τον ξάδερφο. Με τον ξάδερφο, τι σου έλεγε παραγγελία σου, έδινε. Ναι, να πω να πάρω το iPhone 7. Εσύ ξέρεις που ακριβώς είναι το iPhone. Ξέρω, τα είδα χθες όλα. Έχουν κάνει έρευνα αγοράς. Ελένη, απλώς θα σε διακόψω για ένα δευτερόλεπτο για να πούμε ότι στα αριστερά της οθόνης μας, κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Sky που βλέπετε βρίσκεται στο εσωτερικό πολυκαταστήματος. Δηλαδή, θα δείτε τον ντου, τον κόσμο να έρχεται επί της ουσίας με το που ανοίξει η πόρτα. Από μέσα προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Ακριβώς, Ελένη. Και αυτό που λέγαμε, Ελένη, νωρίτερα είναι ότι κυρίως βλέπουμε μικρές ηλικίες. Αυτό είναι. Σιγά, ρε παιδιά, να δούμε την εικόνα γιατί βλέπω ανεβαίνει ρολό. Και μετά είναι λίγη όμως, εννοείται. Είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Σ' ακούγα πριν ζήτησες ενισχύσεις. Εντάξει, έχουν βάλει τάξη εδώ, δεν υπάρχει. Βλέπεις security εκεί. Και άνοιξε η πόρτα. Η Μαρία Κούσουλα, δεν ξέρω αν μας ακούει. Μαρία, είσαι στον αέρα. Σας ακούω, ανοίγει σιγά σιγά η πόρτα, βλέπετε, έχουν δει άνθρωποι που προσπαθούν να τους κρατήσουν για να σιγά σιγά, τώρα λοιπόν είναι το μεγάλο του. Κοιτάξτε τώρα πόσοι θα μπουν, γιατί και νωρίτερα είχαν σχηματιστεί τα ίδια. Εντάξει, ήσυχα μπαίνουν τα παιδιά από ό,τι βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη τους βλέπουμε λίγο πιο ενεργούς. Εδώ σπρώχνονται πάντως, εδώ σπρώχνονται. Έτσι. Εδώ σπρώχνονται, βλέπετε τι γίνεται. Αυτό το 15 άτομα τη φορά το θεωρώ απίθανο ότι θα γίνει. Η Τζαμαρία που είναι γυάλινη πόρτα είναι γυάλινη, εμένα προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Βλέπετε ότι σπρώχνονται, είναι κυρίως νέοι, όπως είπε και η Μαρία στην αρχή, 18, 20, 22. Υπάρχει όμως, καταρχήν έχει διακοπεί εδώ και τουλάχιστον μία ώρα η κυκλοφορία πάνω στο πεζοδρόμιο. Στο πλαϊνό της Τσιμισκή με μέτωπο δυτικά η αριστερή πλευρά. Βλέπετε τι γίνεται, πόσο πολύ σπρώχνονται. Προσπαθούν να διεκδικήσουν προτεραιότητα για να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν. Τους έχουν σταματήσει τώρα ή όχι, μπαίνουν ακόμα? Security. Για περίμενε να δούμε, Ελένη. Μπαίνουν, δεν τους βλέπετε? Μπαίνουν, συνεχίζουν. Βέβαια. Νομίζω ότι μπορούμε και σας δίνουμε εικόνα. Γιατί βλέπουμε και την Αθήνα ταυτόχρονα, γιατί και εδώ το ίδιο σκηνικό είναι. Προσπαθούν τώρα να τους σταματήσουν να κλείσουν την πόρτα για την πρώτη ομάδα που πέρασε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, ναι. Τώρα αυτό το 15 δεν θα τηρηθεί και 15. Δεν θα κλείσει η πόρτα εύκολα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κλείσει καθόλου. Βέβαια, φοβούνται πολύ ότι ίσως εξαντληθούν τα προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορά. Ναι. Οπότε προσπαθούν να προλάβουν αυτά τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι, το στόχο που έχει βάλει ο καθένας. Και όπως λέμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν κάνει και έρευνα αγοράς. Από ό,τι βλέπουμε στην Αθήνα είναι. Δεν υπάρχει όριο. Ναι, δεν υπάρχει όριο. Μέσα. Και μπαίνουν και με μια σχετική ηρεμία, Μαρία Βούσουλα, από ό,τι φαίνεται, σε σχέση με τους Σαλονικείς. Κοίταξε εδώ, βέβαια, δεν ξέρω ποιο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, αν είναι μεγάλο ενώ πολυκατάστημα, όχι πιο. Εδώ είναι ένα μεγάλο είναι κατάστημα, πολυόροφο στην Αθήνα. Και επομένως υπάρχει χώρος να μπει ο κόσμος. Μαρία, τώρα έχουν μπει όλοι αυτοί που ήταν έξω. Μαρία Βούσουλα, σε ακούμε.
Μόλις τελείωσαν, δηλαδή μόλις μπήκαν όλοι και ξεκινάνε. Βασικά όλος ο κόσμος, αυτό που βλέπουμε είναι ότι γνωρίζουν, μπήκε όλος ο κόσμος, γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα. Είχαν περάσει τις προηγούμενες ημέρες, είχαν κάνει την έρευνά τους, οπότε είναι σαν να πηγαίνουν συστημένοι. Ακριβώς, αυτό που ακριβώς. δεν θέλουν να περιμένουν πολλή ώρα στο ταμείο, καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορούν να το αποφύγουν, τα περιμένουν ώρες στο ταμείο, είναι πολλής ο κόσμος. Στα λάπτοπ οι περισσότεροι πήγαν, στα ακουστικά, στα αξεσουάρ για τα smartphone, για τα λάπτοπ. Εκεί οι περισσότεροι άτομα νεαρής ηλικίας από τις 6 το πρωί είναι πράγματα που είχαν δει, έχουν ζητήσει χαρτζιλί και έχουν πάρει. Όλοι θα πάρουν για τους εαυτούς τους. Χριστουγεννιάτικα δώρα δεν έχει από τώρα, μας λένε. Ό,τι προλάβουμε για μας. Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας για σήμερα στους υπαλλήλους όλων αυτών των πολυκαταστημάτων. Οι οποίοι έχουν να τραβήξουν, Μαρία, τους βλέπουμε ήδη είναι στη θέση τους. Θεσσαλονίκη, βλέπεις, δεν έχει τελειώσει ο κόσμος. Ίσως έχει περισσότερους, δεν ξέρω, Ελένη. Είναι αρκετός φαίνεται έχει ο κόσμος. Πολλούς περισσότερους τελικά, ξέρετε γιατί. Γιατί στην ουρά στάθηκαν λίγοι. Δεξιά και αριστερά από το πεζοδρόμιο ήταν περισσότεροι. Επειδή ήταν τις κάμερες και δεν ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν τέλος πάντων σε ένα πλάνο. Οπότε στάθηκαν δεξιά και αριστερά και τώρα ήρθαν, ενσωματώθηκαν, έγιναν ένα. Προσπαθούμε κι εμείς λοιπόν, προσπαθώ κι εγώ στην ουρά να μπω μέσα για να δω και τις αντιδράσεις. Δηλαδή, να δεις από μέσα τα πράγματα. Ναι. Πόση ώρα κάνουν, είναι η τιμή. Να με. Λοιπόν, μπήκαμε κι εμείς τώρα μέσα. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Βρίσκουν αυτό που θέλουν, το βρίσκουν στην τιμή που το και είχαν και να δούμε δει. Αν τα προϊόντα που είναι σε προσφορά είναι και σε επάρκεια ταυτόχρονα. Είναι ελάχιστα και τελειώνουν. Ακριβώς. Θα το διαπιστώσουμε και θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε. Πριν λίγο πάντως, όσο κάνει η Ελένη τα προϊόντα, το... Έλα, Ελένη. Ναι. Ορίστε. Συγγνώμη, σας διακόψω τα προϊόντα. Ελένη, όσο ψάχνεις εσύ, να μας πει μια κουβέντα ή. Α, μισό λεπτό, να την ακούσουμε την κοπέλα, ναι. Οι προσφορές είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς. Μπορείτε να πάρετε και το φυλάδιο που έχει όλα τα προϊόντα. Είναι απεριόριστα τα προϊόντα. Δεν είναι απεριόριστα τα προϊόντα, είναι συγκεκριμένοι οι κωδικοί που συμμετέχουν με μεγάλες εκτόσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Νωρίτερα πάντως, Ελένη, μισό λεπτάκι να πάμε. Βλέπουμε την κοπέλα που κάτι πήρε. Καλή σου ημέρα. Σε βλέπουμε ότι έχει πάρει. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Έχει πάρει κάποια συσκευή, νομίζω, κινητό. Νωρίτερα. Λίγο την Αθήνα, μισό λεπτό, Ελένη. Μισό λεπτό. Πέρα το βρήκε αυτό που ήθελε. Βέβαια, το βρήκα. Σε τι τιμή το βρήκε? Στα 20 ευρώ. Τι ακριβώ είναι? Είναι ένα activity tracker, το οποίο ήθελε καιρό να το πάρει, είναι αλήθεια. Και... Μάλιστα. Εντάξει, αλήθεια το MST. Λοιπόν, Μαρία, πώ θα σα ακούμε? Κανονικά κάνει 30. 30. 5 ευρώ, 5 ευρώ τα κέρδισε. 10 ευρώ. Μαρία, μα ακούει η Μαρία Μίσα. Ναι, σα ακούω. Βλέπετε, η τηλεόραση είναι στα χέρια. Νωρίτερα σας δείχναμε και κάποιες τιμές ενδεικτικές για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω εδώ κινητά από 799 στα 249. Αυτό νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Έχει όφελος 550 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Μας έλεγαν νωρίτερα εδώ οι άνθρωποι του καταστήματος, οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχει απόθεμα. Δηλαδή δεν θα δυσκολευτούν να βρουν, να πάρουν αυτό που θέλουν. Είναι ένα εορταστικό που μας το είπανε διήμερο. Όχι μόνο για σήμερα, και αύριο θα ισχύουν. Και βέβαια να σκεφτούμε και την Κυριακή. Κυριακή μπορεί να είναι και αυτά τα καταστήματα, αλλά τι έχουμε? Το ηλεκτρονικό, τα e-shop. Σωστά. Και από εκεί μπορεί λοιπόν κάποιος να πάρει. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό λέμε και Κυριακή. Βλέπετε, όλοι κοιτάζουν κινητά. Είναι πάνω και η αρχική τιμή και η τιμή όπως εμορφώνεται. Είναι καλές οι διαφορές πάντως από ό,τι βλέπω. Από 30 και πάνω. Το 30 είναι το μικρότερο. Μαρία, βάλε μια ανωτελεία να φύγουμε από το Σύνταγμα. Να πάμε για λίγο στα Σπάτα, εκεί που βρίσκεται η Ζωή Κατζαγιαννάκη. Σε εκπτωτικό χωριό. Ζωή, καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, λίγο πιο μακριά είμαστε από το κέντρο, που μπορείς να πεις ότι πιο δύσκολα προσεγγίζει ο κόσμος αυτό εδώ το σημείο. Έχει και όμως, όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μου, έχει πάρα πολύ κόσμο και συνεχίζουν να υπάρχει διέλευση αυτοκινήτων. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι πίσω μου, αυτή εδώ η ουρά που βλέπετε με παρκαρισμένα αυτοκίνητα με τη βοήθεια του Γιάννη του Κλεμπάκου, στις 7 και 4 ήταν άδεια. Μέσα σε περίπου 20 λεπτά έχει γεμίσει και πάντα, συνεχίζουν έτσι. Να έρχονται. Εντάξει, έχει ανοίξει. Βέβαια, είναι Black Friday. Δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου. Πήραν κοπάνα, σου λέει σήμερα. Πήραν τα ρεπό του σήμερα. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Ζωή, είναι ότι και χθες, αν περνούσε κάποιος από αυτά τα μεγάλα πολυκαταστήματα, έβλεπε πολύ κόσμο, γιατί είχαν πάει εκεί για έρευνα αγοράς, ώστε σήμερα να πάνε ταγμένοι. Απευθείας για αυτό που θέλουν. Εάν το κάνουμε και κανονική αργία, θα γίνουμε Αμερικανάκια κανονικότατα. Δηλαδή θα γιορτάζουμε μέρα ευχαριστειών χθες και αργία σήμερα. Έλα, Ζωή. Είναι, να πούμε λοιπόν λίγο για την ιστορία, ότι η Black Friday είναι από το 1952 για την Αμερική και έχει μια σπουδαία αποδοχή από την Ελλάδα, γιατί ήρθε μόλις πριν λίγα χρόνια.
Και να είναι πούμε λοιπόν, είναι μια ωραία ευκαιρία μας, και ναι. για τον κόσμο. Έτσι. Ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για τον κόσμο να αγοράσει τα χριστουγεννιάτικα δώρα του. Γιατί από εδώ θα βρει εκπτώσεις. Ακούσαμε ακόμη και ανθρώπους που έχουν έρθει από τα νησιά προκειμένου να ψωνίσουν για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.